Αγαπητοί ακροατές, και πάλι κοντά σας μετά το μικρό διάλειμμα που είχαμε. Πάμε σε έναν πολύ έτσι εξαίρετο επιστήμονα, έναν άνθρωπο που τον ακούτε στην εκπομπή «Ο πρωτογενής τομέας επενδυτικές ευκαιρίες» και μάλιστα δώσετε συγχαρητήρια στην εκπομπή για τον κύριο Κάσανδρο Γάτσιο. Ο γεωπόνος λοιπόν, ο κύριος Κάσανδρος Γάτσιος, ο οποίος έχει μια εταιρεία που είναι στα Γιάννα, την Σιμάγκρο, και η οποία είναι τεχνικός σύμβουλος, δηλαδή θα απευθυνθείτε για όλες αυτές τις διαδικασίες που αναπτύσσονται και στην εκπομπή μας ή που και διαβάζετε. Μπορείτε πραγματικά να απευθύνετε στο γραφείο του κυρίου Γάτσιου, να σας εξειδικεύσει τη γνώση αυτή, πώς μπορεί ένας νέος αγρότης να μπει σε αυτή την παραγωγική διαδικασία. Και όχι μόνο κάνει αυτό, υπάρχει και η συμβολιακή γεωργία για το υποφαές, αν θυμάμαι καλά, θα μας το θυμίσει, γιατί είχε κάνει μια πλήρη ανάλυση. Καλησπέρα σας, κυρία Γάτσιο. Γεια σας. Γεια σας. Είμαστε καλά, όλα είναι καλά? Πολύ, πολύ καλά. Ωραία. Κυρία Γάτσιο, είναι γεγονός ότι πραγματικά δεν είναι μόνο ότι αρθρογραφείτε στο Έθνος πολλές φορές και εξειδικεύετε, είναι γεγονός ότι έχετε γράψει και αρκετά βιβλία. Και για το Μύρτιλο και για το υποφαές, αναλυτικά τη Ροδιά κτλ. Άκουσα με ενδιαφέρον μια προσπάθεια που κάνετε τελευταία για τα αποξηραμένα δαμάσκηνα, γιατί εδώ δεν υπάρχει βέβαια σε αυτή την περιοχή. Αναπτύσσονται νέες ιδέες και πρωτοβουλίες στις εναλλακτικές μορφές γεωργίας. Από αυτές είναι το υποφαές, είναι το Μύρτιλο, η Ροδιά, διάφορες τέτοιες. Τώρα άκουσα για το δαμάσκηνο και θέλω να ανοίξουμε λίγο αυτό το κεφάλαιο. Βεβαίως. Για να μας ενημερώσετε. Βεβαίως, πολύ ευχαρίστως. Κοιτάξτε, η εταιρεία η δική μας η Σιμάγκρο, που έχουμε έδρα στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο, μπορεί να μας δει ο κόσμος, είναι ακριβώς έξω από το νοσοκομείο. Να πούμε λίγο το τηλέφωνο, κύριε Γάτσιο. Ναι. Το 26510. Ναι, ναι, 07653. Ναι. Ή το κινητό 6944-84-64-75. Αγαπητοί ακροατές, αν θέλετε κάτι από τον κύριο Γάτσιο, απευθύνεστε και στο σταθμό μας. Έχω και εγώ προσωπικά τα τηλέφωνα του. Το γραφείο είναι πολύ εύκολο να το βρουν. Βρισκόμαστε στο κτίριο του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Υπήρου, που είναι ακριβώς έξω από το νοσοκομείο το Πανεπιστημιακό. Ένα μεγάλο κίτρινο κτίριο. Στο γραφείο 17, όποιος θέλει μπορεί να έρθει, ναι, να μιλήσουμε από κοντά. Να πούμε λίγο όμως τι γνώση, δηλαδή για ποια θέματα μπορεί να επισκεφθεί ο νέος αγρότης σε εσάς και να τον στηρίξετε. Κοιτάξτε, μπορεί να μιλήσουμε για αυτές τις εναλλακτικές καλλιέργειες, όπως είναι το υποφαές, το μύρτιλο, το κότσιμπέρι, η αρώνια, η ροδιά, η τρούφα. Για τα αρωματικά φυτά, έτσι, που μπορεί να αναπτυχθούν πάρα πολύ και στην περιοχή μας. Και βεβαίως από τώρα ξεκινάμε μαζί με τον συνεταιρισμό Πελοποννησιακή Υγή μια προσπάθεια για τη διάδοση του δαμάσκηνου, αλλά του δαμάσκηνου για αποξήρανση. Ναι. Δεν είναι, τα δαμάσκηνα αυτά είναι ειδικές ποικιλίες και μάλιστα στη Γαλλία είναι μία ποικιλία, η Ντάντε. Είναι μια συγκεκριμένη ποικιλία η οποία δίνει αυτό το εκλεκτό αποξηραμένο δαμάσκηνο που ονομάζεται αζάν. Ναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα εμείς έχουμε ένα πολύ καλό κλίμα, θα μπορούσαμε να το αναπτύξουμε. Είναι μια παραγωγή η οποία εισάγεται ολόκληρη σήμερα στην Ελλάδα από την Καλιφόρνια ή από τις ΗΠΑ. Θα μπορούσαμε, μάλιστα και είχαμε κάνει πριν από 10 μέρες μια ημερίδα στο Τεχνολογικό Πάρκο για το αποξηραμένα δαμάσκηνα, μαζί με τον συνεταιρισμό, όπως σας είπα, της Πελοποννήσου, και πραγματικά είχαν έρθει από όλη την Ελλάδα. Ήρθαν άνθρωποι που έχουν ξηρατήρια κτλ. Έμποροι οι οποίοι κάνουν εισαγωγές. Μάλιστα, ένας μεγάλος έμπορος που είναι εδώ στα Γιάννα και κάνει εισαγωγές σε αποξηραμένους καρπούς, είπε ότι, και πραγματικά έτσι είναι, το έχω διαπιστώσει και εγώ αυτό το πράγμα, ότι θα μπορεί η παραγωγή μας να διατεθεί στη χώρα μας και να γίνει και να είναι ένα είδος εξαγώγημο. Δηλαδή έχει πραγματικά πολύ μεγάλες δυνατότητες. Αυτό και δηλαδή και γίνεται. Μάλιστα το θέμα είναι το εξής, ότι η κοινοπραξία που έχουμε εμείς τώρα με τον συνεταιρισμό Πελοποννησιακή Υγή και με έναν καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος έχει εξειδικευτεί στα ξηραντήρια και μάλιστα στα ξηραντήρια για το αποξεραμένο δαμάσκηνο, δίνει δε στην περιοχή Αζάν δικά του ξηραντήρια, έχουμε τη δυνατότητα να υπογράφει συμβόλαιο, δηλαδή να εφαρμόσουμε την συμβολιακή γεωργία στο αποξηραμένο δαμάσκηνο.
Όπως είχαμε πει με το υποφαές, τώρα μπορεί να γίνει και με το δαμάσκηνο. Ωραία, να ανοίξουμε λίγο. Πόσα, δηλαδή αυτή η προσπάθεια ήδη έχει ξεκινήσει στο συνεδεσμό της Πελοποννήσου που αναφέρεστε. Κοιτάξτε, ο συνεδεσμός Πελοποννήσου, εμείς είμαστε... Είναι ξηραντήρια, είναι εκεί. Είμαστε οι τεχνικοί σύμβουλοι αυτής της εταιρείας. Είναι ένα συνεταιρισμός. Έχει ξεκινήσει με το υποφαές αυτή και με άλλα φυτάκια, με τις ελιές και με τα ρίγια, το λάδι κτλ. Εμείς είμαστε τεχνικοί σύμβουλοι αυτούς και με αυτούς τώρα κάνουμε την προσπάθεια να αναπτύξουμε την, σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, ξεκινήσαμε, κάναμε μια την πρώτη ημερίδα, την κάναμε εδώ στα Γιάννενα. Ναι. Θα ξεκινήσουμε, έχουμε να κάνουμε στην Κατερίνη, στο Αγρίνιο και σε άλλα μέρη θα γίνουν κάποιες τοπικές ημερίδες, ούτως ώστε να γίνει, να ενημερώσουμε τον κόσμο τι ακριβώς είναι, πώς μπορεί να γίνει, γιατί πιστεύω ότι όλα αυτά ξεκινάνε από μια καλή και σωστή ενημέρωση. Μπορούμε σήμερα να ανοίξουμε το θέμα της δαμασκηνιάς που λέτε και πώς... Βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε. Είναι, σήμερα στην Ελλάδα καλλιεργούνται περίπου 5.000 στρέμματα με δαμασκηνιές, εκ των οποίων μόνο το 10% είναι και λιγότερο από 10%, δηλαδή ελάχιστα στρέμματα, καλλιεργούνται για αποξηραμένα δαμάσκηνα και μάλιστα είναι σε μια περιοχή στη Σκόπελο, όπου είναι μια ποικιλία η οποία προέρχεται από, είναι κλόνος αυτής της ντάντε της ποικιλίας που σας είπα, που θα ονομάζουμε αζανιές. Έτσι. Λοιπόν, όλη η παραγωγή που εισάγεται στη χώρα μας, οι βασικές χώρες που παράγουν το ξεραμένο δαμάσκηνο, βασικά είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι η Γαλλία, έτσι, και τώρα τελευταία έχουν ξεκινήσει και χώρες όπως είναι η Χιλή, στην Νότια Αμερική. Εμείς, επειδή σας λέω, Έχετε υπόψη σας πόση ποσότητα εισάγουμε? Ναι, εισάγουμε, κοιτάξτε, σύμφωνα με τον... εισάγουμε αρκετούς τόνους, δηλαδή είναι σύμφωνα με τον κύριο Ζούκο, ο οποίος είναι εδώ πέρα εισαγωγές, συνολικά εισάγονται αρκετοί τόνοι. Ναι. Αρκετοί τόνοι, οι οποίοι μπορεί να καλυφθούν από την παραγωγή τη δική μας. Δηλαδή είμαστε ελλειμματικοί πάρα πολύ στην... Ναι, δεν παράγουμε, είναι τελείως ελλειμματικοί, άρα θα μπορούσαμε να καλύψουμε τις εισαγωγές που κάνουμε και βέβαια να μπορέσουμε να κάνουμε και εξαγωγή. Ναι. Να δούμε λίγο όμως πόσο μπορεί να... Πότε καρποφορεί, τι χώμα, το κλίμα. Ναι, κοιτάξτε, το κλίμα τώρα. Αυτό το φυτό μπορεί να αρχίσει να δίνει καρπό από τον τρίτο χρόνο. Βασικά όμως σε πλήρη ανάπτυξη από τον πέμπτο χρόνο. Ναι. Έχει μια παραγωγική ζωή 30 με 40 χρόνια. Είναι φυτό το οποίο αντέχει και μέχρι μείον 20 βαθμούς. Υπάρχουν ποικιλίες, αυτή η συγκεκριμένη ποικιλία, η οποία αντέχει σε θερμοκρασίες ανοίξεως που μεταξύ μείον 3 από στα, για τα, όταν είναι το, ανοίγει το μπουμπούκι, μέχρι μείον 2 στους 1,5 με μείον 2 όταν είναι ανοιχτό το, όταν είναι ο καρπός, έχει γίνει το καρπίδιο, έχει μια αντέχει δηλαδή μέχρι αυτή τη θερμοκρασία. Επομένως η περιοχή δική μας νομίζω ότι είναι κατάλληλη όσον αφορά αυτό. Θα προσέξουμε βέβαια κάποιες περιοχές που έχουν πολύ υγρασία να μην, για λόγους κάποιων ασθενειών όπως είναι η μονήλια. Είναι ένα φυτό που μπαίνει σε αποστάσεις 6x6, δηλαδή 5x6, δηλαδή περίπου 25 με 30 φυτά το στρέμμα, εάν κάνουμε ένα ελεύθερο σχήμα, εάν το κάνουμε τώρα σε γραμμοειδές μπορεί να μπουν μέχρι 80 φυτά το στρέμμα. Το φυτό αυτό μαζεύεται με δονητές, είναι κάποια ειδικά μηχανήματα που ξέρετε πιάνει όλο τον κορμό, ναι, και κουνάει με μια συχνότητα και πέφτει ο καρπός επάνω σε μια ανεστραμμένη ομπρέλα, ένα είδος που μαζεύει, ή το μαζεύουμε με τα χέρια ανάλογα. Ναι. Από εκεί και πέρα μετά πηγαίνουν στην αποξήρανση, και η οποία αποξηραίνεται με διάφορους τρόπους, βέβαια παραδοσιακά το αποξηραίνουν στον ήλιο, βέβαια δεν είναι κατάλληλος αυτός ο τρόπος. Βέβαια η συγκομιδή θα πρέπει να γίνεται πάντα όταν θα έχει την κατάλληλη περιεκτικότητα σε σάκχαρα. Πάντα θα πάρει το πάρουμε όταν έχει την κατάλληλη περιεκτικότητα σε σάκχαρα, ούτως ώστε να μπορεί να έχει την καλύτερη απόδοση. Δηλαδή, ανάλογα με την... Βέβαια αυτό το κοιτάμε όπως κάνουμε και στο αμπέλι με το διαθλασίμετρο. Παίρνουμε μια σταγόνα από το καρπό και κοιτάμε βρίσκουμε τα σάκχαρα που έχει. Ανάλογα αυτό που μας δείχνει, μπορούμε να βρούμε πόσα κιλά νοπού
καρπού μας δίνει ένα κιλό ξηρό. Και είναι ανάλογα με την περιεκτικότητα σε σάκρα, είναι από 5 κιλά νοπός καρπός δίνει ένα κιλό ξηρό, μέχρι 2,5 κιλά νοπός δίνει ένα κιλό ξηρό καρπό. Επομένως μας ενδιαφέρει, επειδή έχουμε ήλιο, έχουμε καλό κλίμα, άρα εμείς σίγουρα θα έχουμε καρπό με πολλά σάκρα. Ξέρετε όπως είναι και με το αμπέλι. Ναι, ναι. Επομένως θα έχουμε πολύ καλύτερη απόδοση όσον αφορά τη σχέση μεταξύ νοπού και αποξηραμένου. Επομένως μεγαλύτερο κέρδος. Μάλιστα έχει γίνει και κάποια μελέτη που κάνει πάνω με στοιχεία από τους Γάλλους βέβαια, που έχουμε τη δυνατότητα πραγματικά να μας δώσει πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτό μπορεί να πει κάποιος ότι η στρεμματική απόδοση για τον παραγωγό... Είναι 2,5 με 3 τόνους με το στρέμμα, ναι. Να πάρει. 2,5 με 3 τόνους το στρέμμα. Μπορεί και περισσότερο, αλλά πάντως... Η τιμή του αποξηραμένου δαμάσκηνου πόσο... Κοιτάξτε, η τιμή του αποξηραμένου δαμάσκηνου είναι αρκετά ψηλή, διότι αν πούμε ότι παίρνουμε 2,5 με 3 τόνους νοπού καρπού, μπορεί να πάρουμε γύρω στα 800 με 900 αποξηραμένο δαμάσκηνο το στρέμμα. Με μία μέση τιμή 2 με 2,5 ευρώ το κιλό που έχει το αποξηραμένο, έχει ένα καθαρό εισόδημα 1.000 με 1.500 ευρώ το στρέμμα η καλλιέργεια αυτή πιστεύω ότι είναι ένα εξαιρετικό φυτό. Αυτό ίσως θα πρέπει να γίνει σε ορεινές ή μη... Κοιτάξτε, αυτό θα πρέπει να γίνει, θα πρέπει να ελέγξουμε σίγουρα το κλίμα, να δούμε περιοχές, κάποιες περιοχές, να δούμε λίγο τα μετρολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, υγρασία, να δούμε θερμοκρασίες, κάποιες υγρασίες, κάποιους μήνες που μας ενδιαφέρει εμάς. Σας είπα, έχει μια ευαισθησία όπως και οι άλλοι και τα άλλα τα δέντρα, τα καρποφόρα, κατά την άνοιξη. Θα δούμε αυτό το πράγμα και θα ούτως ώστε να μπουν στις σωστές περιοχές. Πάντως από όσα που αναλύσαμε, ίσως έτσι τα πιο έτσι εύκολα φαίνονται λίγο που αντέχουν λίγο και σε ασθένειες, το υποφαές ας πούμε. Βέβαια, κοιτάξτε, έχει ασθένειες εδώ πέρα, έτσι, έχει, δεν υπάρχει παιδί. Γιατί όπως... όταν μιλάμε για τα δαμάσκηνα ή τα χλάδια στην περιοχή μας που έχει πολύ υγρασία εδώ στην Πρέβεζα, δεν αντέχουν. Ωραία, θα το δούμε ακριβώς. Θα δούμε ακριβώς. Μπορεί να μην κάνουν όλες τις περιοχές. Υπάρχουν περιοχές που κάνουν όμως. Έτσι, γι' αυτό λέω. Ότι θα πρέπει να ελέγξουμε την περιοχή, θα δούμε ακριβώς τα στοιχεία και μετά θα το βάλουμε. Όλα τα δέντρα, τα καρποφόρα δέντρα, σίγουρα υποφέρουν από την μεγάλη υγρασία, κυρίως την άνοιξη, έτσι, ή στην αρχή του καλοκαιριού, αν έχει πολύ υγρασία. Την περίοδο αυτή ευνοούν πάρα πολύ την ανάπτυξη ασθενειών. Αλλά σας είπα ότι αυτό πρέπει να γίνεται. Με κάτω από μια μελέτη. Δηλαδή πρέπει να μελετήσουμε, να δούμε το χώρο, το χωράφι, το κλίμα της περιοχής, το μικρό κλίμα κτλ. Κύριε Γατζίο, έχω ένα ερώτημα, γιατί ίσως έχουμε μπερδέψει και τον κόσμο. Οι νέοι που θέλουν να επενδύσουν, υπάρχουν αυτές οι εναλλακτικές καλλιέργειες και ακούμε διάφορα, το μύρτυρο, το σαλιγκάρι, το φραγκοστάφυλλο. Έχει μπερδευτεί λίγο ο κόσμος. Διαβάζω το εξής. Η καλλιέργεια βοτάνων σε μια έκταση 10 στρεμμάτων μπορεί να αποδώσει ετήσιο εισόδημα της τάξης των 8.000 ευρώ, ενώ μια καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής εθέριων έλαιων εισφέρει σε βάθος τριετίας έως και 100.000 ευρώ. Δηλαδή εδώ το μιλάει ότι είναι ελκυστικές καλλιέργειες, έχουν μεγάλη ζήτηση στο εξωτερικό για την ελληνικά αρωματικά φυτά. Και υπάρχουν και πολύ ψηλές τιμές, γιατί είναι ένα πρόγραμμα τώρα αυτό για τα αρωματικά φυτά που εξελίσσεται, και με τον αναπτυξιακό νόμο. Και το μέτρο 1-2-3α που είναι. Ναι, που δίνει μέχρι 100.000 ευρώ. Μέχρι ακριβώς, ναι. Μπορεί να υπάρχει. Ενώ στα άλλα φαίνεται ότι δεν φαίνεται να υπάρχει χρηματοδότηση. Ενώ για τα αρωματικά φυτά υπάρχουν ο επενδυτικός νόμος που στηρίζει αυτούς. Το υποφαές είναι αρωματικό φυτό. Στα αρωματικά φαρμακευτικά υπάγεται. Άι, μπορεί και το υποφαές. Στα αρωματικά υποφαές, στα αρωματικά φαρμακευτικά. Είναι ένα από τα καλύτερα φαρμακευτικά φυτά το υποφαές. Το υποφαές. Αλλά τώρα δεν είχαν στοιχεία. Το Υπουργείο δεν είχε στοιχεία γιατί είναι μια νέα καλλιέργεια. Μάλιστα, εγώ τους έχω κάνει για να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι μελέτες και τα έχουμε στείλει στο Υπουργείο για να τα εγκρίνουν. Να εκτείνουν τις ΜΑΕ, μονάδες ανθρώπινης εργασίας. Μάλιστα. Δηλαδή... Μπορεί να γίνει μελέτη που θα κάνει ο γεωπόνος μετά, να ξέρει βάσει πόσες ώρες χρειάζεται η καλλιέργεια, πόσο απόδοση έχει, με τι τιμές κτλ. Αυτό. Ναι, είναι γεγονός πάντως τώρα. Αυτό που σας είπα, το ερώτημα έτσι που τίθεται. Το καλύτερο είναι αυτό, η καθετοποίηση είναι το καλύτερο, έτσι. Ναι.
Αν δούμε και στην Ευρώπη, υπάρχουν πάρα πολλές μονάδες τέτοιες μικρές που βγάζει κάποιος περιορισμένο αριθμό στρεμμάτων και κάνει μια καθετοποίηση στην παραγωγή του. Αντί να το δώσει, ας πούμε, να πάρει το φαρμακευτικό φυτό που θα το συγκομίσει, θα το κόψει, ας πούμε, θα το αποξηράνει και θα το δώσει σαν ξηρή δρόγη, που θα το δώσει, θα το πάρει με πολύ μικρή τιμή ο αυτός που θα το αγοράσει. Μπορεί αυτός να ενταχθεί, όπως είπατε, στα προγράμματα αυτά, να επιδοτηθεί και μάλιστα. Να πούμε όμως και τι είναι αυτά. Είναι το τσάι του βουνού, το φασκόμηλο, η ρίγανη, το γλυκάνισο, ο βασιλικός, το μάραθ. Το ακριβώς, το δεδρό, λίμωνο κτλ. Το χαμομήλι, η μέντα, διόδυμο, το κοκόλιανδρο, το κίμινο, η λεβάντα, το μελισσόχορτο. Ακριβώς. Και είναι γεγονός ότι αυτό το πρόγραμμα αναφέρεται, το είδα και στο Έθνος, 30 Δεκεμβρίου 2013 και κίνησε μέσω του μέτρου 1-2-3α. Ναι, τα γνωρίζετε εσείς καλύτερα από τον καθέναν και οπότε οι όποιοι ενδιαφερόμενοι είναι. Εσείς μπορείτε να ετοιμάσετε και το φάκελό τους. Βεβαίως. Δηλαδή κάποιος που θέλει να κάνει μια επένδυση μπορείτε. Βεβαίως, ακριβώς όλο το. Και την τεχνική στήριξη μετά, να τους βοηθήσουμε πώς θα κάνουν την καλλιέργεια, διότι είναι πράγματα που δεν τα γνωρίζουν και περισσότεροι είναι και άνθρωποι που δεν ήταν και αγρότες και που ασχολούνται. Επομένως, σίγουρα θέλουν τεχνική στήριξη από τους. Αλλά και οι αγρότες επίσης, επειδή είναι νέες καλλιέργειες, πρέπει να έχουν τεχνική στήριξη από υπεύθυνο γεωπόνο που να πραγματικά τους κατευθύνει σωστά. Πείστε μου κάτι, υπάρχει μια κινητικότητα από εσάς και ένα ενδιαφέρον από τους επιστήμονες που με τις εταιρείες τους και τα λοιπά, την πρόθεση των εναλλακτικών μορφών καλλιέργειας. Δεν υπάρχει όμως από την Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μια εξειδίκευση. Κοιτάξτε, σίγουρα το Υπουργείο είναι πάντα έτσι, έχει μια δυσκολία, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να κατευθύνει και το Υπουργείο δηλαδή να στηρίξει και από τεχνικής άποψης, όχι μόνο με την επιδότηση που σίγουρα είναι πολύ καλή, αλλά πρέπει σίγουρα και να γίνουν και στα ερευνητικά κέντρα που υπάρχουν στην Ελλάδα και αυτά να χρηματοδοτηθούν ούτως ώστε πραγματικά να μην είναι η τεχνογνωσία που έχουμε να προέρχεται από Ελλάδα και από πειραματισμό που έχει γίνει στην Ελλάδα. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά κάπως πρέπει να ξεκινήσουμε όμως, γιατί αν δεν κάνουμε τίποτα πάλι θα μένουμε πάντα στα ίδια. Και ενώ έχουμε κλίμα, έχουμε μια χώρα που έχει τεράστιες δυνατότητες και την αφήνουμε έτσι χωρίς να κάνουμε κάτι. Υπάρχει όμως και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο εκεί στην Άρτα, το Ζωικής Φυτικής Παραγωγής. Τα ΤΕΗ, όχι πανεπιστήμιο, δεν είναι. Ναι, το λέω πανεπιστήμιο εγώ. Δεν είναι, μην τα ΤΕΗ. Ναι, κυρία Γάτζη, θα μπορούσε εκεί πραγματικά να όλη αυτή η γνώση να εξειδικεύεται και να διαχέεται στους ενδιαφερόμενους. Σίγουρα, κοιτάξτε, είναι όλα θέματα, είναι πιστώσεων, είναι προσωπικό, είναι όλα αυτά μαζί να είναι αλληλένδετα. Και κατάλαβε τώρα στην κρίση που υπάρχει μια δυσκολία. Να, πέστε μου κάτι, στα Γιάννα που ζείτε εσείς, επειδή έχω συνομιλήσει πολλές φορές και με τον κύριο Ψαθά και με τον κύριο Καχρημάνη και αποδίδουν την ευθύνη της έλλειψης στρατηγικής στο Υπουργείο, εσείς βλέπετε υπάρχει μια κατεύθυνση πιλωτική, αν θέλετε, ή πολιτική πρόταση να έχει κατατεθεί και να πει ότι στα Γιάννα και στην ευρύτερη περιοχή εκεί πρέπει να πάμε σε αυτές τις μορφές καλλιέργειας? Στην Ελλάδα, έτσι. Δηλαδή έπρεπε να γίνει ένα στρατηγικό σχέδιο, δηλαδή τι είναι, τα Γιάννα, τι η περιοχή δική μας, τι είναι εδώ πέρα, τι πρέπει να βγάλουμε αυτό, στην Πρέβεζα, ποιο είναι τι πρέπει να, πού να κατευθυνθούμε να έχουμε το μικρότερο κόστος, την καλύτερη ποιότητα, αυτό δεν έχει γίνει. Ακριβώς αυτό το πράγμα λείπει από τη χώρα μας. Γίνονται όλα ευκαιριακά. Αν σκεφτείτε, εγώ θα σας πω το εξής. Δεν λέω τώρα το υποφάσεις που ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια γράφοντας το βιβλίο κτλ. Αλλά πάρτε μια άλλη καλλιέργεια που είναι καθιερωμένη, το ακτινίδιο. Πριν από 35 χρόνια δεν υπήρχε ακτινίδιο στη χώρα, δεν το ξέρετε κανένας. Ξέρετε πώς είναι το ακτινίδιο? Ένας άνθρωπος σαν εμένα πώς το έφερε, ένας γεωπόνος ήταν αυτός κάπου, νομίζω στο Βόλο ήταν ή στην Ελλάδα. Ναι. Και ξεκίνησε αυτός τώρα και έτσι ξεκίνησε το ακτινίδιο που έγινε μία από τις βασικές καλλιέργειες στη χώρα. Και υπάρχει ενδιαφέρον και για την περιοχή μας εδώ, λένε ότι πολύ καλής ποιότητας. Ακριβώς. Εγώ έχω μιλήσει και για το κίτρινο ακτινίδιο. Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες, αλλά δεν πρέπει να γίνονται έτσι σπασμωδικά και χωρίς πρόγραμμα. Κύριε Γάτσο, μια ερώτηση. Για να πούμε ότι θα πάμε σε μια καλλιέργεια από όλες αυτές, επειδή είναι μικρός ο κλήρος, θα πείτε, μπορεί να υπάρχουν να ενοικιάσει κάποιος κτήματα για να τα
Για μακροχρόνια ενοικίαση για να... Σίγουρα μακροχρόνια, για να είναι δεντροκομική καλλιέργεια, θέλει μακροχρόνια βέβαια. Ναι. Εάν δηλαδή υποθέσουμε ότι σε όλες αυτές τις καλλιέργειες και εσείς αναφέρεστε, αλλά και γενικότερα υπάρχει στο διαδίκτυο, πέστε μου κάτι, πόσα στρέμματα πρέπει να έχει κάποιος να πει ότι θα βγάλει ένα ικανοποιητικό εισόδημα? Κοιτάξτε, αυτό είναι ανάλογο τι θα βάλει. Έτσι, συνήθως τώρα αυτές οι εντατικές καλλιέργειες που δίνουν εισόδημα πρέπει να είναι γύρω στα 5 με 10 στρέμματα για να μπορεί κάποιος να πάρει ένα εισόδημα. Ναι. Γιατί θα μπορεί κάποιος να είναι και αυτό το εισόδημα, να μην είναι το κύριο εισόδημα, προσέξτε, ναι. Τι θέλω να πω, δηλαδή, γιατί το υποφαές δεν είναι που σε θέλει συνεχώς δίπλα του για να... Όχι, όχι, ακριβώς. Συμπληρωματικό εισόδημα θα μπορεί κάποιος, αυτό. Αυτό ακριβώς λέω, συμπληρωματικό εισόδημα. Μάλιστα, κοιτάξτε, και το μέθοδος της συμβολιακής γεωργίας πιστεύω δίνει πολύ μεγάλη απάντηση σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, το ερώτημα των παραγωγών είναι, και αυτό μάλιστα που δεν είναι κατευθείαν ερώτημα, εντάξει, εγώ τι θα το κάνω. Εγώ νομίζω ότι με αυτό που κάναμε εμείς φέτος με την συμβολιακή γεωργία για το υποφαές, αλλά και για το δαμάσκηνο που αν θα ξεκινήσει, πάλι δίνουμε μία απάντηση και λέμε ναι, μπορούμε να βρούμε διέξοδο. Διότι, να σας πω κάτι, στο υποφαές υπάρχουν εταιρείες από το εξωτερικό, οι οποίες μας βρήκαν μόνες τους, ξέρετε, όπως ψάχνουμε εμείς, μας βρίσκουν, ψάχνουν και εκείνοι έξω και μας ζητήσανε παραγωγή. Δεν έχουμε παραγωγή να τους δώσουμε. Τόσο καταλάβατε. Μάλιστα. Είναι δύο συγκεκριμένες εταιρείες, μία από τη Γερμανία και μία από τη Δανία. Σε ζητάνε. Μας ζητάνε και τους είπαμε δεν έχουμε παραγωγή αυτή τη στιγμή για να σας δώσουμε. Γιατί θέλαν κάθε εβδομάδα μία ποσότητα άρθρα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κύριε Γάτσο, είναι γεγονός ότι εμείς προσπαθούμε να περάσουμε τη γνώση που εσείς αποκτάτε προς τους νέους ανθρώπους που θέλουν να επενδύσουν στον πρωτογενή τομέα, γιατί θεωρούμε ότι ο πρωτογενής τομέας θα είναι η απαρχή των εξελίξεων και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Δυστυχώς δεν το έχουν κατανοήσει ούτε οι αυτοδιοικητικές μονάδες, αλλά ούτε και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να προχωρήσει άμεσα αυτή την προσπάθεια, και δυστυχώς γι' αυτό πλέον δεν μπορώ να πω τίποτα, ούτε να κάνω μια κρίση. Κρίση θα κάνω, θα καταγγείλω, αλλά εν διάστατη περιπτώσει δεν μπορώ να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους που αναμένουν γενικότερα. Γιατί αυτά που δίνονται τα προγράμματα, κύριε Γάτσιο, των 10.000 ευρώ σε νέους για να επενδύσουν στον πρωτογενή τομέα, νέους αγρότες. Αυτό είναι ένα πριν πρώτη εγκατάσταση. Καλά, είναι αστείο το ποσό, κύριε Γάτσιο. Όχι, εντάξει, αυτό όχι, γίνεται ένα λάθος. Αυτό είναι κάποιος που θέλει να ενταχθεί, θα πάω για 10 χρόνια, θα γίνω αγρότης, του δίνει ένα πριν πρώτη εγκατάσταση. Ναι. Τώρα, εάν θελήσει βέβαια μετά να επιδοτηθεί επάνω σε επενδύσεις, τότε έχουμε ένα άλλο πρόγραμμα, είναι το μέτρο 1-2-1, το οποίο Αλέξανδρος Μπαλτατζής, που αφορά τα σχέδια βελτίωση. Εκεί μέσα θα υποβάλει ένα φάκελο, θα πότε? Υποβάλει μια μελέτη. Μπορεί αμέσως δηλαδή. Όχι αμέσως, το πρόγραμμα αυτό είναι σήμερα σε αδράνεια λόγω. Όχι, λέω, ας πούμε ότι ξεκινήσει το Αλέξανδρος Μπαλτατζής. Ο νέος θα πάρει τα 10 χιλιάρικα. 10 με 20 χιλιάδες ανάλογα την περιοχή. Είναι ανάλογα με την, σε ποια περιοχή θα είναι. Θα γίνει αγρότης, θα μπορεί μετά στον χρόνο, θα μπορεί να ενταχθεί μόλις τρέξει το πρόγραμμα το άλλο, για να θα υποβάλει μελέτη που λέγεται σχέδιο βελτίωσης. Εκεί μέσα θα βάλει όλες τις βελτιώσεις που θέλει. Και θα επιδοτηθεί. Λέτε δηλαδή ότι υπάρχει ταυτόχρονα θα τρέχει και το Αλέξανδρος Μπαλτατζής? Όχι, δεν τρέχει ταυτόχρονα. Θα τρέξει, υποτίθεται. Θα τρέξει, βέβαια, βέβαια ναι. Θα τρέξει και το άλλο το πρόγραμμα. Σε εκείνο θα επιδοτηθεί επάνω σε επενδύσεις. Τώρα εδώ παίρνει ένα πριμ, γιατί γίνεται αγρότης. Του δίνει ένα δώρο, πώς θέλετε πάστε εδώ. Του δίνει ένα πριμ, του λέει: κοιτάξτε, θα γίνεις αγρότης. Εγώ θα σου δώσω αυτά τα χρήματα, θα γίνεις αγρότης. Θα αναλάβεις, θα μπεις στον ΟΓΑ, δεν θα γίνεις υπάλληλος κτλ. Δεν θα ανοίξεις κατάστημα κτλ. Κατάλαβα, ναι. Και του λέει μετά: μπορεί να μπει στο άλλο το πρόγραμμα και θα τον επιδοτήσει και με αυξημένη επιδότηση σε σχέση με τους παλιούς αγρότες, με κάποια ποσοστά μπορεί μέχρι 10% περισσότερο ανάλογα με την επένδυση, και εκεί μπορεί να τον επιδοτήσει μέχρι 60% ανάλογα, από 50-60% ανάλογα με καλά κάνετε και κάνετε την παρατήρηση. Καλά κάνετε και κάνετε την παρατήρηση, γιατί έτσι ενημερώνουμε τον κόσμο ότι αυτό το πρόγραμμα δεν είναι. Είναι απλώς μπαίνει κάποιος νέος αγρότης. Γίνεται αγρότης για να έχει το δικαίωμα να μπει στα άλλα τα προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής και μεταξύ αυτών. Σε άλλες χώρες όμως το πριν πρώτη εγκατάσταση είναι 100.000 ευρώ, κύριε Γάτσο. Αυτό εντάξει.
Και να σας πω και κάτι. Και εδώ, και εδώ ήταν μέχρι 40 πριν την περασμένη. Να μειώθηκε. Μειώθηκε, καταλαβαίνετε πώς είναι. Με τη νέα ΚΑΠ λέγεται ότι από το χρόνο δηλαδή θα είναι γύρω στους 70.000 ευρώ. Μακάρι να δοθεί, μακάρι, γιατί πραγματικά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δοθούν στους νέους ανθρώπους, γιατί πρέπει στην αρχή πρέπει να πάρει χρήματα. Για να ωραία. Μπορέσει να στείλει. Κύριε Γάτσιο, να σας ευχαριστήσω και για όσους αγαπητοί ακροατέ ακούσατε τον κύριο Γάτσιο, όχι μόνο σε αυτή την εκπομπή, και για το υποφές, το Μύρτιλο, τη Ροδιά, είναι ένας άνθρωπος που είναι κοντά μας και μας στηρίζει. Και όσοι θέλετε τη γνώση της εταιρείας του για να σας βοηθήσει, μπορείτε να απευθύνεστε στον κύριο Γάτσιο τον κάθε στο 2651-076-53 στο κινητό του, στην εκπομπή μας, για να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες. Και στο γραφείο να έρθει κάποιος. Και στο γραφείο σας, στα Γιάννα, είπατε. Είναι έξω από το νοσοκομείο του Πανεπιστημιακού, στο κτίριο του Τεχνικού. Κύριε Γάτσο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αγαπητοί ακροατές, πάντοτε είναι χρήσιμη μια κουβέντα με, με τον κύριο Κάσανδρο Γάτσιο και με τους γεωπόνους που έχουμε μια συνεργασία. Είναι γεγονός ότι μας ανέδειξε σήμερα το αποξηραμένο Δαμάσκηνο και την προσπάθεια που καταβάλει η εταιρεία του να δώσει τη γνώση για αυτή την προσπάθεια. Βεβαίως όλες οι εναλλακτικές καλλιέργειες χρειάζονται χρόνο και θα πρέπει αυτά να τα ανοίξετε εσείς, να τα δείτε τις επιμέρους προσπάθειες που γίνονται, πώς γίνονται, αν με συμφέρει, δεν με συμφέρει, να δείτε το αντίστοιχο πρόγραμμα, αυτό που σας ανέφερα για τα αρωματικά φυτά από τον επενδυτικό νόμο, για να μπείτε μέχρι 100.000 ευρώ να πάρετε την επιδότηση να ξενυχίσετε την δική σας δραστηριότητα. Εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας ενημέρωσης. Να είστε καλά, θα τα πούμε την άλλη Τετάρτη.